καλή σας μέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, να πάρουμε από την αρχή. Κατέρχεστε στις ευρωεκλογές. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το σύνθημα ή εν πάση περιπτώσει το αίτημα με το οποίο ζητάτε την ψήφο των πολιτών και ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών της Κυριακής. Εννοείται. Πριν ξεκινήσω με την ερώτηση που μου κάνετε, θα ήθελα να πω έτσι δύο λόγια για την οργάνωσή μας. Βεβαίως. Ώστε έτσι να γνωρίζουν και οι ακροατές. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Εθνικών Ελλάδας, είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Και στο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές που έπαιξαν έτσι και παίρνουν ένα σημαντικό ρόλο σε όλα τα κινήματα. Στους μικρούς και στους μεγάλους αγώνες, από τους πιο παλιούς αγώνες μέχρι έτσι από τα Τέμπη, μέχρι και το ποιητικό κίνημα του προηγούμενου διαστήματος. Τώρα, για την κατάσταση που βιώνουμε εμείς ως ΟΚΔΕ και για τις ευρωεκλογές γενικά, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική περίοδος λόγω της κατάστασης που βιώνουμε. Κατεβαίνουμε για να καταγγείλουμε τη δολοφονική κυβέρνηση Μητσοτάκη και της Νουδού, που όλο αυτό το διάστημα έχει περάσει τις πολιτικές οι οποίες είναι πάρα πολύ εγκληματικές και έχουν επιφέρει τεράστιες συνέπειες στο λαό και στην εργατική τάξη της Ελλάδας. Παρά τέλος πάντων τις προπαγάνδες της κυβέρνησης αλλά και όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι η οικονομία έτσι έχει μια ανάπτυξη και ότι σε όλα τα επίπεδα μάλιστα βλέπουμε ότι αυτό δεν ισχύει, έχουμε μια μεγάλη κρίση. Οικονομικά η Ελλάδα είναι έτσι από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο τα χρέη έτσι αυξάνονται. Αλλά έτσι και το πιο σημαντικό που εμείς θεωρούμε και δείχνει έτσι ένα αποτύπωμα είναι αυτό το κομμάτι της ακρίβειας που μάλιστα συζητήθηκε πάρα πολύ τώρα στις ευρωεκλογές. Βλέπουμε έτσι ότι ο κόσμος, ελληνικός, η ελληνική οικονομία, οι πιο συγκεκριμένα εργαζόμενοι δεν μπορούν έτσι να τα βγάλουν πέρα. Αυτό κυρίως, δηλαδή ότι δεν μπορούν μέσα στα μέσα του μήνα να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, τελειώνει δηλαδή η μισθή. Αυτό θεωρούμε ότι υπάρχει για ένα συγκεκριμένο λόγο, κυρίως ότι μεγάλες εταιρείες και καπιταλιστές βγάζουν τεράστια κέρδη, σε αντίθεση ας πούμε, και προφανώς δεν ρίχνουν τις τιμές, οπότε έτσι έχουν τεράστια κέρδη και αυτό έτσι αντικατοπτρίζει και αυτή την τεράστια ακρίβεια. Απ' την άλλη είναι ότι και αυτοί οι λαϊκοί φόροι που υπάρχουν, όπως ας πούμε είναι ο ΦΠΑ που είναι αυξάνονται συνέχεια τιμές αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης. Ένα σημαντικό παράγοντα παίρνουν και οι ιδιωτικοποίησεις, το ξεπούλημα έτσι της ΔΕΗ, του νερού που θέλουν να κάνουν τώρα, των τρένων και άλλων πολλών δημόσιων αγαθών που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Για όλους αυτούς τους λόγους βλέπουμε ότι η ακρίβεια όλο και περισσότερο αυξάνεται. Με τους εργατικούς νόμους που περνάνε το τελευταίο διάστημα, που έχουν νομίζω είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το πώς το βιώνει και ο ελληνικός κόσμος αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί έτσι να επιβιώσει. Γενικά η κυβέρνηση έχει περάσει και άλλες πολιτικές που θα ήθελα να αναφέρω λίγο έτσι σύντομα. Είναι αυτό με την υπορματοποίηση της υγείας που αυτή τη στιγμή έχει περάσει το απογευματινό. Χειρουργία. Που είναι ένα νόμιμο φακελάκι στην ουσία και φέρνει πιο κοντά την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Κάτι το οποίο καθιστά όποιος δεν θα έχει χρήματα δεν θα μπορεί έτσι και να έχει πρόσβαση στην υγεία. Κάτι το οποίο έχει φέρει και στην παιδεία με το ψήφισμα του νομοσχεδίου στην ουσία την κατάργηση του ίδιου του αστικού νόμου, δηλαδή του συντάγματος, με την κατάργηση του άρθρου 16 του συντάγματος δηλαδή. Αυτό δηλαδή που έγινε το προηγούμενο διάστημα, που στην ουσία μπορεί να κάνει τα πανεπιστήμια έτσι, να φέρει ιδιωτικά πανεπιστήμια και να φέρει έτσι και δίδακτρα. Κάτι το οποίο αντίστοιχα είναι με το ίδιο με την υγεία, δηλαδή όποιος δεν θα έχει λεφτά δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι ο βασικός σας στόχος λοιπόν είναι να καταγγελθούν οι πολιτικές κυβέρνησεις, κάτι που είναι βεβαίως κατανοητό. Από την άλλη πλευρά έχετε κάποια αντιπρόταση σε σχέση με το πώς θα... Ναι, για πείτε μας. Εννοείται. Αρχικά λίγο να πω ότι όλες αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που είχαν εφαρμόσει, εφαρμόζονται, είναι παρόμοιες που έχουν γίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αφορά και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε δηλαδή πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων να γίνονται και σε άλλες χώρες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα
κομμάτι της Ελλάδας. Και έχει γίνει και προηγούμενες κυβέρνησης, δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποχωρήσει ειδικοποίησεις. Μάλιστα, αυτό ήταν που είχε ξεκινήσει τις ειδικοποίησεις με τα τρένα, για παράδειγμα. Και είναι κάτι το οποίο έρχεται και ως μια κατεύθυνση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό δηλαδή είμαστε και εμείς ως πολιτικοί, ας πούμε, το λέμε ξεκάθαρα ότι θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, μάλιστα των ΗΠΑ. Οπότε έτσι είμαστε ενάντια σε αυτή τη συμμαχία που έχουν φτιάξει και θεωρούμε ότι πρέπει να βγούμε από αυτή την οικονομία και να δημιουργήσουμε μια δικιά μας, να βγούμε δηλαδή από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνει πλήρη διαγραφή του χρέους και να δικαιολογηθεί ένα εθνικό νόμισμα. Τώρα, επειδή δεν έχετε πολύ χρόνο για να εξηγήσω τι θέλουμε εμείς ως ΟΚΔΕ και τι προτείνουμε, λίγο έτσι σύντομα αυτό θα που ήθελα όμως έτσι επιγραμματικά να μου πείτε τις προτάσεις σας. Ναι, αυτό θα πω λίγο. Αυτό που θεωρούμε εμείς είναι ότι αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα δεν κρίνονται αρκετά από τις ευρωεκλογές. Απλά θεωρούμε ότι το πιο βασικό είναι ότι ο κόσμος πρέπει να παλέψει στους δρόμους, δηλαδή εμείς θεωρούμε βασικό την πάλη στους δρόμους, ενάντια σε όλες αυτές τις πολιτικές, δηλαδή αυτές που είπατε των ειδικοποιήσεων και όλων αυτών των σπάνων που περνάνε το τελευταίο διάστημα, και να απαιτήσουμε, δηλαδή εμείς πρέπει να το κάνουμε στους δρόμους, αυτό που λέμε και εμείς, δηλαδή να πληρώσουν οι πλούσιοι, που σημαίνει έτσι προφανώς αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις, δηλαδή όλα αυτά χρειάζονται τις αγώνες. Να γίνει, προσφέρουμε το πιο βασικό, το κλειδί δηλαδή μάλιστα της πολιτικής μας, πούμε, να γίνει εθνικοποιήσεις στους βασικούς τομείς κλειδιά της οικονομίας, δηλαδή στα τρένα, στη ΔΕΗ, σε οτιδήποτε είναι αυτή τη στιγμή έχει ξεπουληθεί ότι πρέπει να γυρίσει πίσω στο δημόσιο και να είναι έτσι κάτω από εργατικό έλεγχο και να υπάρχει μια βαριά φορολογία των κερδών στην ουσία και των πλούσιων, το οποίο θεωρούμε ότι είναι και το βασικό για να υπάρχει έτσι μια ανάπτυξη της οικονομίας, όχι κάτω από αυτόν τον έλεγχο στην ουσία των μεγάλων έτσι πλουσίων. Θεωρούμε ότι πρέπει να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, γιατί αυτές έτσι οι βάσεις που έχουν κυριαρχήσει σε όλη την Ελλάδα μας βάζουν σε όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο. Και ότι πρέπει τα λεφτά αντί να δίνονται σε όπλα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τους δύο πολέμους που υπάρχουν ανοιχτοί στην καρδιά της Ευρώπης, στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή με την Παλαιστίνη, να μην δίνονται εκεί πέρα τα λεφτά, αλλά να δίνονται έτσι στις βασικές μας ανάγκες, δηλαδή στη δημόσια δωρεάν υγεία, στην παιδεία και σε τέλος πάντων στα κοινωνικά ωφέλη και όχι στους πολεμικούς εξοπλισμούς, στην αστυνομία, όπως φαίνεται να γίνεται. Θεωρούμε δηλαδή ότι στην ουσία με αυτή την πολιτική θα δούμε έτσι μια καλύτερη τέλος πάντων ανάπτυξη της οικονομίας και πιο συγκεκριμένα θα δούμε έτσι και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, ότι η εργατική τάξη θα μπορέσει τέλος πάντων στην Ελλάδα να έχει μια καλύτερη ζωή και ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο που αυτή τη στιγμή στερείται έτσι πάρα πολύ από την κυβέρνηση και από την αστική τάξη που την έχει χτυπήσει κάτω. Τώρα αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέτε ότι είσαστε κατά της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως κατά της συμμετοχής της και στη ζώνη του ευρώ. Άρα λοιπόν η παρουσία σας στις εκλογές δεν έχει... Αν το λέω καλά, okay, αν δεν το λέω καλά, διορθώστε με. Ναι. Η παρουσία σας δεν έχει να κάνει με την διεκδίκηση εκλογής Ευρωβουλευτή ή Ευρωβουλευτών στις εκλογές, αλλά με την κινητοποίηση του κόσμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν μου λέτε? Ναι, μάλιστα. Εντάξει, δεν είμαστε και η μόνη δύναμη. Είναι αρκετές δυνάμεις που, τουλάχιστον στην Ελλάδα που γνωρίζω, που είναι έτσι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, και εμείς δηλαδή όντως με τη λογική προσπαθούμε, δηλαδή επειδή υπάρχει και μια συζήτηση, να φτιάξουμε σε αυτό το θέμα, ότι όντως αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτό που λέει οι αστικές δυνάμεις, θα λέγαμε εμείς, που ότι είναι όλα εντάξει, ότι η οικονομία έχει μια ανάπτυξη, δηλαδή άμα δείτε αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία συνεντεύξεις τους, δεν μιλάνε για ακρίβεια, ίσα προσπαθούν όσο μπορούν να το θάψουν. Εμείς βγαίνουμε στην αντίθετη πλευρά να πούμε ότι αυτά είναι ψέματα, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει πόλεμος. Αυτό δηλαδή επίσης είναι ένα άλλο θέμα που μας αφορά και έχουμε, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η περίοδος τώρα. Έχουμε περίπου 5 λεπτά, οπότε πείτε το. Ναι. Ωραία, ναι. Αυτό δηλαδή με τους πολέμους είναι ένα βασικό ζήτημα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή δηλαδή τη σφαγή στη Γάζα, με χιλιάδες, πάνω από 40.000 να έχουν πεθάνει.
2 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι να είναι αυτή τη στιγμή να έχουν εγκλωβιστεί στη Ράφα και να είναι σε κατάσταση να μην έχουν να φάνε και να είναι έτοιμοι να πεθάνουν όλοι. Στην Ουκρανία αντίστοιχα, με τον κίνδυνο της κλιμάκωσης του πολέμου. Και αυτά είναι συνένοχοι και η Ευρώπη και η κυβέρνησή μας. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι ενάντια σε αυτά πρέπει έτσι να παλέψουμε. Θεωρούμε κιόλας ότι γενικά αυτή η διάλυση αυτών των συμμαχιών, όπως είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί από εκεί το ξεκίνησα, και τον υπεριαλισμό δεν σημαίνει καμία απομόνωση, όπως ας πούμε μπορεί να μας κατηγορήσουν. Αλλά είναι έτσι ένας συντονισμός, μια ενοποίηση με τους αγώνες όλης της Ευρώπης, με απεργίες, διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις αντιπολεμικές. Με στόχο έτσι μια Ευρώπη των εργαζομένων. Δηλαδή δεν παλεύουμε μόνοι μας απλά να πούμε και να υπάρξει έτσι όπως λένε ας πούμε, πιο δεξιές δυνάμεις, μια απομόνωση της οικονομίας. Θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να πάει και στις υπόλοιπες χώρες, να βγούμε στην ουσία από αυτή τη συμμαχία του ευρώ που στην ουσία δημιουργεί πολέμους ή θα το λέγαμε καλύτερα και οικονομικά δημιουργεί αποικίες χρέους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια αποικία χρέους που την έχουν έτσι τόσα χρόνια, δεν βλέπουμε δηλαδή νομίζω πάρα πολύ χαρακτηριστικά τις συνέπειες. Και το πώς τέλος πάντων δεν έχουμε καμία ανάπτυξη από όταν μπήκαμε στο ευρώ. Η οικονομία δηλαδή είναι στα τάρταρα, δεν έχει καμία ανάπτυξη και είμαστε στην ουσία και φαίνεται αυτό το είπα και στην αρχή από τις πιο χάλια τις οικονομικά χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει γιατί κυριαρχούν 2-3 δυνάμεις, η Γαλλία, η Γερμανία τέλος πάντων, που είναι οι πιο δυνατές δυνάμεις στην Ευρώπη. Οικονομικά και κυριαρχούν έτσι πάνω στις υπόλοιπες και στην ουσία τις έχουν όσο απικίες χρέους. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι αυτές τις απόψεις, σε πάση περιπτώσει, που έχετε εσείς, τις έχουν υποθέτω και άλλες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα και άλλες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Οι συμμαχίες με αυτές τις δυνάμεις σας αγγίζουν, τις θεωρείτε εφικτές ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, γενικά εμείς ως ΟΚΔΕ πάντα είμαστε ανοιχτοί σε ενωτικές τέλος πάντων κινήσεις ώστε να έχει τέλος πάντων σε μια ενωτική πολιτική. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνο σε μια εκλογική βάση, που αυτή τη στιγμή επειδή είναι και εκλογές δηλαδή το λέω. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολλές δυνάμεις, γίνεται πιο πολύ εκλογικά. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να υπάρχει και στον δρόμο, που δεν υπάρχει. Αυτό εννοώ δηλαδή. Οπότε, αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν βλέπουμε κάποιες δυνάμεις οι οποίες να μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και λόγω της προφανώς και των αντιθέσεων μας και πολιτικά. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αντιθέσεις. Αλλά όχι ότι εμείς δεν είμαστε ανοιχτοί στο να κάνουμε έτσι κάποιες τέτοιες συμμαχίες. Αν αφορούν έτσι προφανώς και το κομμάτι της πάλης του δρόμου, γιατί εμείς θεωρούμε αυτό ως πρωταρχικό, ότι πρέπει έτσι να κοιτάμε και την πάλιση του δρόμου. Τη διεκδίκηση δηλαδή ενός ταξικού πολέμου ενάντια σε αυτές τις πολιτικές και όχι μόνο εκλογικά, δηλαδή να κατέβουμε τώρα σε εκλογές κάποια κόμματα μαζί και μετά τις εκλογές να είμαστε, ξέρω εγώ, όλοι ενάντια όλων και να μην κοιτάμε, ας πούμε, πώς να πολεμήσουμε έτσι ενάντια σε αυτές τις πολιτικές και να διεκδικήσουμε, ας πούμε, όλα αυτά που έχω έτσι αναφέρει, αυξήσεις τους μισθούς κτλ. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Η παρουσία σας στην προεκλογική αυτή μάχη, με ποιο τρόπο γίνεται? Έχετε κάνει συγκεντρώσεις σε κάποιες πόλεις, επιλέγετε την επικοινωνία μέσω αυτού του τρόπου που κάνουμε τώρα? Με ποιο τρόπο, ή τα κάνετε όλα μαζί ή κάποιοι λιγότερο, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Εμείς γενικά σε όλες τις πόλεις που βρισκόμαστε έχουμε κάνει κεντρικές εκδηλώσεις. Είχαμε και την προηγούμενο Σάββατο στην Αθήνα και είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην Πάτρα, την Τετάρτη, προεκλογική εκδήλωση στην πλατεία Όλγας, όπου μίλησα εγώ τέλος πάντων. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο. Το πιο βασικό μας όμως είναι οι παρεμβάσεις στους δρόμους, στις πλατείες, στις γειτονιές. Όπως ας πούμε έχουμε τη καθημερινή παρουσία τώρα στην πλατεία Γεωργίου, που όποιος μπορεί και όποιος θέλει μπορεί να περάσει. Έχουμε και το περίπτερό μας κάτω στην Μεζόνου. Έχετε και ενημερωτικό υλικό να υποθέσω. Ναι, έχουμε ενημερωτικό υλικό, έχουμε κανονικά. Το επιλέγουμε αυτό γιατί θέλουμε μια καθαρά πολιτική επαφή και με τον κόσμο, δηλαδή θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση, μας ενδιαφέρει αυτό. Αλλά ψάχνουμε γενικά διάφορους τρόπους, δηλαδή θα κάνουμε και σε λαϊκές, θα κάνουμε και όπου μπορούμε και πιστεύουμε ότι μαζεύεται ένας κόσμος που θέλει να μιλήσει σε άλλες πόλεις, δηλαδή πηγαίνουμε. Mm-hmm.
Ναι, αυτό. Και επιλέγουμε προφανώς και το κομμάτι αυτό των συνεντεύξεων, γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, γιατί προφανώς ένας κόσμος ακούει και θέλει να ενημερωθεί. Και είναι και σημαντικό το ότι μπορεί να ακουστεί και μια άλλη δύναμη που δεν έχουν ακούσει, μια διαφορετική άποψη κιόλας, θα λέγαμε. Μάλιστα. Σε σύγκριση και με άλλες. Καλώς. Κύριε Μικρόνη, να σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.